Τη γραμμή. Έχουμε τον κύριο Γιάννη Γιώκα, τον βουλευτή και εκπρόσωπο τύπου του Κομμουνιστικού Κόμματος. Γεια σας, κύριε Γιώκα. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Καταρχήν, θέλουμε να πούμε στους ακροατές μας, το είπαμε και χθες, ότι υπήρχε το συνέδριο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος το Σάββατο, που δεν έγινε και που είδαμε επεισόδια και που ακούσαμε πράγματα και θαύματα. Καταρχήν θέλαμε να το συζητήσουμε αυτό μαζί σας, γιατί ήταν πραγματικά εντυπωσιακό. Το πρώτο ερώτημα είναι, ήταν πράγματι μπράβοι εκεί που οπλοφορούσαν κλπ? Βεβαίως, κύριε Σκουρή. Ποιος τους έφερε τους μπράβους? Τι μπράβοι δηλαδή, τι ήταν, security, ιδιώτες? Ήταν άνθρωποι της νύχτας, ήταν από μέχρι άνθρωποι της νύχτας. Μπράβοι, νονί της νύχτας. Νονί της νύχτας σε συνδικάτο. Οι οποίοι είχαν πιάσει στασίδι από το πρωί στο συνέδριο μιας μεγάλης ομοσπονδίας, της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων. Της μεγαλύτερης ίσως. Και οι οποίοι είχαν έρθει εκεί, λοιπόν, με πρόσκληση προφανέστατα, του Προεδρείου της Ομοσπονδίας, γιατί το Προεδρείο αυτό έβγαλε και μια ανακοίνωση μετά, που στην ουσία κάλυψε την παρουσία αυτών των τύπων στο συνέδριο. Μιλάμε για πρωτοφανή γεγονότα, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, οι εργασίες ενός εργατικού σωματείου, μιας εργατικής ομοσπονδίας, να γίνεται προσπάθεια να νομιμοποιηθούν ενώθια αντιπρόσωποι, και μάλιστα αυτό να επιβληθεί με την παρουσία και την τρομοκρατία από μπράβους, ένοπλους, ανθρώπους της νύχτας κτλ. Κάτι το οποίο φυσικά καταγγέλθηκε από τους εργαζόμενους που ήταν εκλεγμένοι στο συγκεκριμένο συνέδριο. Τι διακύβευμα, κύριε Γιώκα, δηλαδή τι ήταν ένα πράγμα το οποίο ανάγκασε κάποιος να φέρουν μπράβους? Τι μπορεί να ήταν το διακύβευμα? Να νομιμοποιηθεί, κύριε Σκουρή, ένα συνέδριο, λοιπόν, με νόφους αντιπροσώπους, και να διαμορφώνονται ψεύτικοι συσχετισμοί μέσα στο εργατικό, στο συνδικαλιστικό κίνημα. Αν δείτε τα σωματεία που έγινε προσπάθεια να νομιμοποιηθούν, άμα κάνετε ένα ρεπορτάζ, εκεί με τους συνδικαλιστές κτλ. Τι σωματεία έγινε προσπάθεια να νομιμοποιηθούν στο πλαίσιο αυτού του συνεδρίου, θα σας σηκωθεί η τρίχα. Μιλάμε για κλαδικά σωματεία, για ένα κλαδικό σωματείο τροφίμων και σούπερ μάρκετ, άγνωστης έδρας, με άγνωστο διοικητικό συμβούλιο, με άγνωστο τον χρόνο των εκλογών, το οποίο εμφανίζει ψηφίσαντες σε μια γεωγραφική περιοχή που μπορεί να είναι περισσότεροι από όλους τους εργαζόμενους με βάση το σύστημα Εργάνη. Αντιλαμβάνεστε ποια είναι η κατάσταση. Τώρα, και όλα αυτά, αργότερα φυσικά, και τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΙ, αλλά ήθελα να σας ρωτήσω. Και όλα αυτά, και όλα αυτά σε συνεργασία των δυνάμεων της ΠΑΣΚΕ, του ΠΑΣΟΚ δηλαδή, της ΔΑΚΕ, της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί αυτές οι δυνάμεις πλειοψηφούν στη συγκεκριμένη ομοσπονδία. Βλέπετε λοιπόν πως αυτά τα διάφορα προοδευτικά μέτωπα, τα οποία εμφανίζονται στην κεντρική πολιτική σκηνή με βαρύγδουπες εκφράσεις και τυμπανοκρουσίες, πως στην καθημερινή πολιτική πραγματικότητα και πρακτική, πού οδηγούνε και τι είδους συμμαχίες και συνεργασίες υπάρχουν, φτάνοντας στο σημείο αυτό που σας περιέγραψα στη συγκεκριμένη ομοσπονδία. Τώρα η ΓΕΣΕΙ όμως σας κατηγορεί ότι κάνετε επεισόδια σε πολλά εργατικά κέντρα, στην Πάτρα για παράδειγμα, στην Κοζάνη, ότι δέρνετε εκπροσώπους της πλειοψηφίας. Τα έχετε ακούσει, δεν είναι έτσι? Είδα και την ανακοίνωση που βγήκε χτες. Κύριε Σκουρή, ότι συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ ή κομμουνιστές συνδικαλιστές κάνουν επεισόδια, χτυπάνε κόσμο κτλ., γελάει ο καθένας με αυτό. Λοιπόν, αυτό που κάνουν οι συγκεκριμένοι συνδικαλιστές είναι να απαιτούν φυσικά, να διαμαρτύρονται, να προβάλλουν, να αναδεικνύουν ότι εδώ πέρα δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές διαδικασίες βίας και νοθείας μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα. Αυτό είναι. Αυτή είναι η απέτηση. Κατηγορείτε την ηγεσία της ΓΕΣΕΙ για βία και νοθεία? Ορίστε, τι είπατε? Κατηγορείτε την ηγεσία της ΓΕΣΕΙ? Βεβαίως, υπάρχει μια ομάδα. Υπάρχει ομάδα μέσα στη ΓΕΣΕΙ. Εμείς έχουμε πει και συγκεκριμένα ονόματα. Έχουμε αναφέρει και το ΠΑΜΕ, τον κύριο Καραγιοργόπουλο. Λοιπόν, η οποία λειτουργεί με τέτοιες πρακτικές. Πρακτικές μαφίας μέσα στα συνδικάτα. Νομιμοποιεί νόθους αντιπροσώπους
κάνει, μεταχειρίζεται πρακτικές, μετέρχεται πρακτικών σαν και αυτές που είδαμε στην Ομοσπονδία των ιδιωτικών υπαλλήλων, προκειμένου να αλλοιώσει τον πραγματικό συσχετισμό που υπάρχει μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα. Και αυτό γίνεται και στην Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων, αυτό έγινε και σε άλλα εργατικά κέντρα στη Βόρεια Ελλάδα και αλλού. Αυτή είναι η πρακτική. Σε αυτό πρέπει να μπει ένα τέλος, κύριε Σκουρή. Είναι απέτηση των ίδιων των εργαζομένων, των ίδιων των εργατών, των εργατριών, να μπει ένα τέλος και να ανασυνταχθεί το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα για να αντιπαλεύει τα πραγματικά προβλήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι εργαζόμενοι. Και όχι αυτή την αθλειότητα που υπάρχει, η οποία φυσικά είναι το για αυτούς που θέλουν το συνδικαλιστικό κίνημα σε άλλη τέτοια. Το πάμε. Θα σας δώσω μέσα τώρα την ευκαιρία με την επόμενη ερώτηση να το αναπτύξετε αυτό. Το πάμε. Θα συμμετέχει στο συνέδριο της ΓΕΣΕ ή ένα νέο συνέδριο? Φυσικά. Είναι μέσα Μαρτίου. Ερωτώ. Φυσικά. Mm-hmm. Και μάλιστα σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει και συνέντευξη τύπου στην Καλαμάτα, γιατί εκεί θα γίνει το συνέδριο της ΓΕΣΕ. 13 με 15 Μαρτίου. Για την ανάγκη να ισχυροποιηθεί ο ταξικός πόλος μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα, ο οποίος εκφράζεται από το ΠΑΜΕ, αλλά και από άλλους εργαζόμενους συνδικαλιστές που μπορεί να ήταν σε άλλες συνδικαλιστικές παρατάξεις, όμως δεν ανέχονται αυτή τη σαπίλα και αυτή τη σύψη του εργατοπατερισμού, του εργοδοτικού συνδικαλισμού, της νοθείας που υπάρχει και καθοδηγείται και οργανώνεται από την ηγεσία της ΓΕΣΕ. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Αλλά εδώ σας λέω, κύριε Σκουρή, και επαναλαμβάνω ότι εδώ το θέμα δεν είναι μόνο συνδικαλιστικό. Το ζήτημα εδώ είναι πολιτικό. Είναι πολιτικό. Γιατί εδώ υπάρχουν συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις και ξαναλέω, είναι το ΠΑΣΟΚ, είναι Νέα Δημοκρατία, είναι οι δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα, οι οποίοι ανέχονται και στηρίζουν τέτοιες πρακτικές. Άρα εδώ πρέπει να βγει και ένα πολιτικό συμπέρασμα. Δεν είναι, μια εσωτερική υπόθεση του συνδικαλιστικού κινήματος αλλά αυτό. Το πολιτικό είναι υπόθεση είναι όλου του λαού και πρέπει και να οδηγεί σε πολιτικά συμπεράσματα και για αυτούς που μιλάνε για τα προοδευτικά μέτωπα και την ίδια στιγμή συνεργάζονται με ανθρώπους της νύχτας. Τώρα γέφυρες στείνονται εκεί. Ήθελα λίγο το σχόλιο σας, πρώτον όσον αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ και δεύτερον αν πιστεύετε ότι θα πιεστεί το ΚΙΝΑΛ. Κοιτάξτε, είναι προφανές ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας διαγωνισμός, ένας ανταγωνισμός στο χώρο της σοσιαλδημοκρατίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ ούτως ή άλλως αυτή τη στιγμή έχει εξελιχθεί σε ένα σοσιαλδημοκρατικό κόμμα και έχει εκτοπίσει το ΠΑΣΟΚ από αυτό το χώρο. Μην ξεχνάμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά πλέον συμμετέχει και στο Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα. Μπορεί να μην είναι τυπικά μέλος του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος, να είναι παρατηρητής, αλλά ουσιαστικά συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα. Άρα είναι προφανές. Δηλαδή λέτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε το χώρο της σοσιαλδημοκρατίας και φυσικά, εκδίωξε από αυτό το κίνημα αλλαγής, το οποίο το έστειλε πού? Νομίζω ότι δεν περιμένατε από μένα να όχι, κάνω αυτή. Είναι δεδομένο εγώ, αυτό. Εγώ απλώς εσάς πρέπει να ακούει ο κόσμος. Δεν κάνω λοιπόν, αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ έχει εξελιχθεί σε ένα τυπικό, σε ένα κλασικό σοσιαλδημοκρατικό κόμμα. Αποβάλλει και όλα αυτά, αν θέλετε, τα αριστερά τα οποία έλεγε κάποτε. Και στην ουσία εδώ μιλάμε και μέσα από αυτά τα σχήματα που δημιουργούνται, τις γέφυρες, τα γεφυράκια κτλ. Στην ουσία μιλάμε για μια νεκρανάσταση του ΠΑΣΟΚ και μάλιστα στη μνημονιακή εκδοχή. Εδώ διεξάγεται, υπάρχει ένα ολόκληρο πλυντήριο μνημονιακών στελεχών του ΠΑΣΟΚ, τα οποία ήταν στις μνημονιακές κυβερνήσεις του Παπανδρέου, του Παπαδήμου και ούτω καθεξής. Αυτό το πράγμα στείνεται αυτή τη στιγμή σήμερα στο πλαίσιο της δημιουργίας ενός κάλπικου δίπολου που διαμορφώνεται στο αστικό πολιτικό σύστημα, πρόοδο, συντήρηση κτλ. Γιατί έχουν ξεθοριάσει, έχουν χρεοκοπήσει τα παλιότερα ψεύτικα διλήμματα που είχαν τεθεί στο λαό μας, η μνημονιακή, η αντιμνημονιακή που κατέληξαν όλοι με μνημονιακή και σήμερα φτιάχνονται τα νέα κάλπικα διλήμματα και τα νέα κάλπικα δίπολα. Αυτή είναι κύριε Σκουρή η ουσία. Σε τι βαθμό εκτιμάτε ότι θα πιεστεί το ΚΙΝΑΛ, το κίνημα αλλαγής από αυτή την εξέλιξη? Σίγουρα θα πιεστεί. Και το θέμα δεν είναι μόνο αν θέλετε, δεν έχει να κάνει με με την αριθμητική των στελεχών. Αν κάποια στελέχη
πάνε στο ΣΥΡΙΖΑ ή αν κάποια στελέχη προσβλέπουν ή λοξοκοιτάνε προς το ΣΥΡΙΖΑ. Το ζήτημα είναι πολιτικό. Ότι αυτός ο χώρος, ο χώρος της σοσιαλδημοκρατίας, λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχει ως βασικό του εκφρασί στη χώρα μας το ΣΥΡΙΖΑ και όχι το ΚΙΝΑΛ. Δεν είναι δηλαδή, ξαναλέω, δεν είναι θέμα αριθμητικής των στελεχών, πόσοι θα πάνε εκεί, πόσοι θα μείνουν εδώ κτλ. Έχει να κάνει με την πολιτική πρακτική, με τις θέσεις κτλ. Αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, αυτό το ρόλο παίζει, υπηρετεί μία αντιλαϊκή πολιτική, την οποία τα προηγούμενα χρόνια την υπηρέτησε με πολύ μεγάλη συνέπεια το ΠΑΣΟΚ, και γι' αυτό το λόγο, επειδή ακριβώς υπηρετεί αυτή την πολιτική, πλέον στο ΣΥΡΙΖΑ χωράνε στελέχη, παλιοί υπουργοί, στελέχη του ΠΑΣΟΚ κτλ., που διακρίθηκαν στην εξυπηρέτηση, στην εφαρμογή αυτής της πολιτικής. Αυτή είναι η πολιτική ουσία, και αν θέλετε αυτό είναι και το συμπέρασμα που πρέπει να βγάλει ένας κόσμος ο οποίος πραγματικά είναι προοδευτικός και δεν έχει σχέση με αυτούς που βαφτίζει προοδευτικούς ο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι πραγματικά προοδευτικός, που είναι σε αντίθεση με αυτή την πολιτική που υλοποιεί και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία, και αυτός ο κόσμος πρέπει να κάνει σήμερα ένα βήμα, έχοντας και μία πείρα συσσωρεύσει όλα αυτά τα χρόνια, και νομίζουμε ότι αυτό το βήμα είναι σε συμπόρευση με το ΚΚΕ. Και είναι πολύ θετικό, κύριε Σκουρή, ότι αυτή τη στιγμή σε εκδηλώσεις που κάνει το κόμμα μας σε όλη την Ελλάδα, για την παρουσίαση υποψηφίων σε διάφορους δήμους, περιφέρειες κτλ., υπάρχει κόσμος που τα προηγούμενα χρόνια μπορεί να ήταν σε άλλους πολιτικούς χώρους, στο ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε εδώ και τον κύριο Μιλιό προχθές στο ραδιόφωνο και μας μίλησε, κύριε Γκιώκα. Μια τελευταία ερώτηση. Υπάρχουν και άλλοι φυσικά που δεν μπορεί να μην είναι τόσο επώνυμοι, όμως. Έχουμε αναφερθεί σε αυτά, έχουμε διαβάσει τα ρεπορτάζ του Ρεζοσπάστη. Ένα ρεύμα συμπόρευση με το ΚΚΕ που πρέπει να ενισχυθεί μπροστά και στις πολιτικές μάχες. Αυτό ήθελα να σας κάνω, την τελευταία ερώτηση. Άκουσα κάποια στιγμή τον κύριο Κουτσούμπα να λέει ναι και τρίτη θέση, είναι στόχος. Κύριε Σκουρή, θα είναι πολύ σημαντικό για το λαό να γκρεμιστεί από την τρίτη θέση η ναζιστική εγκληματική Χρυσή Αυγή και να αναδειχθεί το ΚΚΕ. Ούτως ή άλλως, ποιο θα είναι το σκηνικό της επόμενης ημέρας, πάνω κάτω το ξέρουμε. Μιλάμε στην ουσία για ένα δίπολο το οποίο στείνεται αυτή τη στιγμή στο πολιτικό σύστημα, από τη μια μεριά με πυρήνα το ΣΥΡΙΖΑ και από την άλλη μεριά τη Νέα Δημοκρατία. Οι διαφορές ανάμεσα σε αυτούς τους δύο πόλους είναι επουσιώδεις. Στην ουσία αυτές οι δυνάμεις συγκλίνουν στα μεγάλα και κρίσιμα ζητήματα, και αν θέλετε αυτή είναι και η βάση της εύκολης μετακίνησης στελεχών από τον έναν στο άλλο. Άρα έχει πολύ μεγάλη σημασία ποιος θα είναι απέναντι σε αυτό το αντιλαϊκό δίπολο. Και αυτό νομίζουμε ότι μπορεί να είναι το ΚΚΕ, που το έχει αποδείξει με τη συνέπειά του, με τη σταθερότητά του όλα αυτά τα χρόνια, την αγωνιστικότητά του και από το γεγονός ότι είναι σταθερά προσανατολισμένο στην εξυπηρέτηση των λαϊκών συμφερόντων. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να ισχυροποιηθεί στις ερχόμενες πολιτικές μάχες.